Φίλες και φίλοι του Κυκλάδας 24 και SiroSports.gr, καλό απόγευμα Σαββάτου από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Άνω Σύρου, όπου θα παρακολουθήσουμε την σημαντική αναμέτρηση μεταξύ του ΕΑΝΤΑ Σύρου και του ΑΟ ΠΑΟΥ στα πλαίσια των αγώνων παραμονής για την πρώτη κατηγορία. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι όπου οι δύο ομάδες αναμετρούνται για τρίτη φορά την φετινή σεζόν, με απολογισμό ως τώρα μία νίκη για την ομάδα του ΑΟ ΠΑΟΥ για το θεσμό του κυπέλου και μία ισοπαλία στον πρώτο γύρο των αγώνων παραμονής. Την προηγούμενη αγωνιστική η ομάδα του ΠΑΟΥ πέρασε νικηφόρα από την Άνδρο, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΕΑΝΤΑ Σύρου έμεινε στη λευκή ισοπαλία εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Άνω Σύρου με την ομάδα του Παστίνου. Οι δύο ομάδες έχουν μπει ήδη στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον γηπεδούχο ΕΑΝΤΑ, η 11 που επέλεξε ο κύριος Ρούσος είναι η Βαβακούρης με το νούμερο 1, 2 Δημόπουλος, 3 Τσιριγότης, 4 Αργυρός, 5 Καμπάνης, 6 Φωτεινιάς Δομένικος, 7 Φωτεινιάς Γιώργος, 8 Καρύμαλης, 9 Μουλίδης, 10 Λούσας και 11 Μεμάη. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ είναι με το νούμερο 12 ο Δεναξάς, με το νούμερο 13 ο Καυτηράνης, νούμερο 14 ο Μαραγκός, 15 ο Κουλούρης, 16 ο Κουκουλής, 17 ο Μίτσκας και 18 ο Ρούσος. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του ΑΟΠΑΓΟΥ, η ομάδα του κ. Ηλία Ξενικάκη, ξεκινάει με τους εξής 11, νούμερο 1 Αραγιάννης, 2 Ζαφυράς, 3 Ξένος, 4 Σαμιωτάκης, 5 Αναγνωστόπουλος, 6 Ρούσος, 7 Ρούσος Κάρολος, 8 Πάπιτσης, 9 Πριντέζης, 10 Χούρος και 11 Βάλβης. Οι υπόλοιποι που απαρτίζουν την αποστολή του Ηλία Ξενικάκη είναι με το νούμερο 12 ο Μιχάλοφ, νούμερο 13 Αργυρός, νούμερο 14 Παράβαλος, νούμερο 15 Λοΐσιος, 16 Ρούσος Νίκος, 17 Τρόκα και 18 Καραβέλας. Όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Η διαιτητική τριάδα είναι ο κύριος Δελιγιάννης διαιτητής, με επόπτες τους κύριο Ζαράνη και κύριο Νομικό. Θέλει να ανοίξει την μπάλα για τον Φωτεινιά. Φωτεινιάς με το Σαμιωτάκη και τώρα ο Πάπτης θα αλλάξουν την μπάλα για λογαριασμό του Πάγου. Επομενικό παιχνίδι κατοχής για τους του Πάγου. Πολύ ωραία καθ' την πάσα για τον Χούρο. Ευκαιρία εδώ με τον Πρίντεζη. Τέταρτη με τον Βαβακούρη. Θα σουτάρει ο Πρίντεζης. 1-0 ο Πάγος. Ο Μάρκος ο Πρίντεζης στην πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού, στο 7ο λεπτό, θα ανοίξει το σκορ για τους του ΑΟΠΑΟΥ. Πολύ έξυπνη κάθετη πάσα από τον Γιάννη το Χούρο. Θα υποφεληθεί από την κόντρα, θα βρεθεί τέτα τέτ με τον Βαβακούρη. Δυνατό ευθύβολο σούτ από τον Πρίντεζη. ΕΑΝΤΑ Σύρου ΑΟΠΑΓΟΥ 0-1 μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιάννη, αυτή η στιμένη μπάλα που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι παίκτες του ΕΑΝΤΑ με τον Γιώργο το Φωτεινιά και τον Τσιριγότη κοντά στην μπάλα. Ο Φωτεινιάς τελικά θα αναλάβει την εκτέλεση με το δεξί, θα γεμίσει δευτεροδοκάρι, κεφαλιά του Φωτεινιά. Πολύ καλή στιγμή για τον ΕΑΝΤΑ αυτή να ισοφαρίσει στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Μόλις πιάσαμε το 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Φωτεινιάς από πολύ καλή θέση θα χάσει πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-1. Ρούσος και Πρίντες αλλάζουν ωραία. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Χούρο και θα συγκλίνει. Θα αλλάξει παιχνίδι ωραία για τον Φωτεινιά. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Φωτεινιά. Η σέντρα το τελευταίο θα απομακρυνθεί. Ο Βάλβης έχει χώρο, δεν θα σουτάρει. Θα δώσει τώρα στον Ρούσο. Ο Ρούσος θα σουτάρει. Θα πέσει όμως ο Βαβακούρης και με τις γροθιές του θα απομακρύνει σε κόρνερ, παίρνοντας και το χειροκρότημα από την κερκίδα. Το κόρνερ θα εκτελεστεί, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από κοντά εξ επαφής. Ο Βαβακούρης με το δεξί χέρι θα βγάλει το σε κόρνερ. Πολύ καλή η επέμβαση από τον Δημήτρη Βαβακούρη σε αυτήν την εξ επαφής κεφαλιά. Με υπερένταση απομάκρυνε σε κόρνερ. Φωτεινιάς ωραία θα γυρίσει, πολύ ωραία ψώνα του Φωτεινιά, θα μείνει όρθιος, θα κόψει την μπάλα, ο Βαβακούρης θα απομακρύνει. Να δούμε αυτό το φάουλ για τους παίχτες του Πάγου και ο Βάλβης. Είναι πίσω από την μπάλα, 4 άτομα στο τείχος, να δούμε τελικά ο Ξένος με το αριστερό, θα εκτελέσει ο Βαβακούρης, θα εκτιναχθεί στην αριστερή του γωνία.
και θα στείλει την μπάλα ξανά σε κόρνερ. Πολύ καλή επέμβαση από τον Δημήτρη Παπακούρη. Πολύ καλό παιχνίδι γενικά από τον τροματοφύλακα του ΕΑΝΤΑ, που σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά δείχνει να έχει αρκετή δουλειά, θα λέγαμε. Ετοιμάζει πέρα του κύριου Ρούσου. Δημόπουλος και Λούσος πίσω από την μπάλα. Θα πατήσει ο Λούσας στο σουτ. Η μπάλα θα φύγει απελπιστικά out, θα λέγαμε, από την αιστεία του Αραγιάννη. Βαθιά παλιά τον Τσιριγκότη. Οι κόντρες, ευκαιρία εκεί. Δεν θα επωφεληθεί ο Μουλίδης. Να πούμε ότι με το νούμερο 2 ο Ζαφύρας εδώ που έχει την μπάλα και θα σουτάρει και θα κάνει και το 2-0 για την ομάδα του Πάγου. Ο νεαρός ο Ζαφύρας με τη συμπλήρωση 46 λεπτών θα κάνει το ΕΑΝΤΑ Σύρου ο Πάγου 0-2. Ο Ζαφύρας λοιπόν που έψαχνε το γκολ από το πρώτο μέρος και μια πολύ καλή εμφάνιση. Και έτσι οι κόποι θα ανταμυφθούν, θα λέγαμε, νωρίς. Μπέλα από αριστερά, θα βγει η σέντρα, κεφαλιά του Λούσα. Καλή κεφαλιά από τον Λούσα, η μπάλα θα περάσει όμως δίπλα από την αιστεία του Αραγιάννη. Όλα αυτά στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα κλέψουν του Πάγου, ο Βάλβης θα δει την κίνηση του Πρίντερς. Για να δούμε τον Πρίντερς τώρα. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα πασάρει τελικά στον Ζαφύρα. Ο Ζαφύρας θα σουτάρει, κόντρα, τελικά η μπάλα είναι out. Χειροκρότημα ακούτε από την κερκίδα στην ωραία αυτή προσπάθεια που έκανε ο Πάγος. Τελικός αποδεκτής ήταν ο Ζαφύρας στο σουτ τελευταίου, όμως δεν ήταν καλό. Μπάλα θα περάσει εκτός της αιστείας του Βαβακούρη. Με τον Δεδαξά από αριστερά βγάζει τη σέντρα. Ευκαιρία εδώ και πολύ καλή στιγμή για τον ΕΑΝΤΑ να μειώσει το σκόρ, να κάνει το 1-2. Για τους παίκτες του ΕΑΝΤΑ θα δώσει τον Λούσα και να τον αφήσει την μπάλα. Ξανά ο Λούσας, η μπάλα θα περάσει από όλους. Τέτα τέτο μεμάει με τον Αραγιάννη, δεν δίνουμε ευκαιρία για τον ΕΑΝΤΑ. Θα μειώσει σε 1-2 ο ΕΑΝΤΑ Σύρου με τον Κώστα τον Μεμάη. Στο 92 ΕΑΝΤΑ Σύρου ΑΟ Πάγου 1-2. Πολύ ωραία τελείωμα από τον Μεμάη. Υποδειγματικό το πλασέ στο τέτα τέτ που είχε με τον Αραγιάννη. Μειώνει το σκορ και αναπτερώνει τις ελπίδες για τα επόμενα δευτερόλεπτα, βέβαια, θα λέγαμε, της αναμέτρησης. Πιθανόν να είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ξένος και Βάλβης αργά-αργά κατευθύνονται προς την μπάλα. Θα αλλάξουν την μπάλα πέρα του Πάγου. Και αυτή τη στιγμή φινάλε στο παιχνίδι μας. ΕΑΝΤΑ Σύρου ΑΟ Πάγου 1-2. Στο 7 ο Μάρκος ο Πρίντεζης θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Πάγου. Στο 47ο λεπτό ο Ζαφυράς με δυνατό διαγώνιο δεξί σουτ θα κάνει το 0-2 για τον Πάγο. Στο 92 ο Μεμάη θα πλασάρει τον Αραγιάννη και θα σημειώσει το ΕΑΝΤΑ Σύρου ΑΟ Πάγου 1-2. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο από το γήπεδο της Άνω Σύρου. Στιγμιότυπα τα οποία παρακολουθείτε από το κυκλάδι24 και το sport.gr. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Καλό σας απόγευμα.